ξεκινάμε σήμερα και μεν καταγράφουμε απόψεις, τον σχεδιασμό, την ατζέντα των υποψηφίων, αλλά πάμε λίγο να πιάσουμε και τα στέκια τους. Δηλαδή, αυτό το οποίο καταγράφεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ότι σε πολλές περιπτώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, δεν πέφτει καρφίτσα σε καφετέρειες και σε χώρους εστίασης, αλλά και σε χώρους δημαρχείων, αμφιθέατρα και αίθουσες δημοτικών συμβουλίων, όπου επιχειρούν οι υποψήφοι να σπεύσουν, να κλείσουν, να κλειδώσουν, να αναβλώσουν εντός εισαγωγικών αυτούς τους χώρους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις ομιλίες τους. Έχουμε ετοιμάσει μία κάρτα, προέκυψε μέσα από ρεπορτάζ. Για κοιτάξτε λίγο. Λοιπόν, είναι προεκλογικά έξοδα. Αυτό τι σημαίνει, Εύη? Ότι κάποιος ο οποίος θέλει έτσι να κάνει αισθητή την παρουσία του, θα βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, όπως φαίνεται. Καλά, βαθιά τσέπη. Τώρα, σε σχέση με άλλες εποχές, τζάμπα είναι η κατάσταση. Λες. Εντάξει. Άκουσέ με τώρα που έχω περάσει τόσες εκλογές. 20 ευρώ το άτομο, το έχεις βάλει. Καφές με ζες και κρασί. Το κεφάλι. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γάμο. Γάμο. Απλά δεν έχει το κρέας. Λοιπόν, σωστά. Και 40-45 ευρώ το άτομο, καφές με ζες, κρασί. Αλλά πρέπει στο τέλος να πιούν και ένα κοκτέιλ εκεί οι φιλοξενούμενοι. Αλλά είναι άφθονα όλα αυτά, δεν υπάρχει περιορισμός. Ναι, αρκεί να μπορέσει μετά να. Να ακούσεις και να μας ψηφίσεις κιόλας. Να ακούσεις μετά να πει υποψήφιος. Μην γίνεις κνίπα που λένε. Λοιπόν, πάμε στο Ρέθυμνο να μας επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ και να μας πει περισσότερα ο κύριος Ανδρέας Κλαψινός, ο πρόεδρος Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων στο Δήμο Ρεθύμνης. Τι κάνει, κύριε Κλαψινέ? Καλησπέρα, κύριε Πανιτόπουλε. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε ξαναπεί μετά την, εορτή του Πάσχα. Για πείτε μας λίγο, τι επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στους χώρους εστίασης και σε μεσεδοπολία γενικότερα εκεί στο Ρέθυμνο με τους υποψηφίους? Ναι, φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες πόλεις της Κρήτης, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί, θέλουν να κλείσουν τα καταστήματά μας, τα μαγαζιά μας, ακόμα και καφετέρες ή πιο μεγάλα καταστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να προσελκύσουν ψηφοφόρους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις με καλεσμένους, να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους, να παρουσιάσουν αυτά που θέλουν να κάνουν αν εκλεγούν. Και διάφορα καφέ, διάφορους χώρους όπως είναι μεγάλα καταστήματα διαχέδασης ή κάποια θέατρα ή κάποια παρεμφερή καταστήματα για να μπορέσουν να προσελκύσουν ψηφοφόρους και να παρουσιάσουν όλο το έργο. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις από ό,τι έχω μάθει, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον διαθεσιμότητα το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν κάποιος υποψήφιος θέλει μέσα στη βδομάδα να κλείσει μια επιχείρηση, είναι εύκολο να βρει διαθέσιμη? Κοιτάξτε, είναι λίγο, ναι, μπορεί να βρει ακόμα, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που ανοίγουν κάθε μέρα. Είναι δηλαδή και τα καλοκαιρινά μαγαζιά, τα οποία οι συνάδελφοι, οι εποχιακοί τέλος πάντων, κύριε Παναγιώτοπουλο, οι οποίοι ανοίγουν κάθε μέρα, δεν έχουν ανοίξει όλοι. Οπότε θα ανοίξουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του αλλονού θα έχουν ανοίξει όλοι. Οπότε θα υπάρχουν κάποια καταστήματα τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους παραστάσεις. Μια διαδικασία βέβαια που τους βγαίνει πολύ πιο φθηνά σε σχέση με πριν από 15-20 χρόνια. Και δεν ξέρω βέβαια αν μπαίνουν και στη διαδικασία κανείς να κάνει παζάρι. Δεν ξέρω αν κάποιος, δεν ξέρω αν με ακούτε κύριε Κλαψινέ, αν κάποιος υποψήφιος μπει στη διαδικασία να κάνει παζάρι. Τώρα σας ακούω, ναι. Αυτό για το παζάρι το ακούσατε? Τώρα αυτή τη στιγμή σας ακούω. Μάλιστα, δεν ξέρω αν κάποιος μπει στη διαδικασία να κάνει παζάρι για την τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις όχι. Εμείς προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε, ότι μας ζητήσει συνήθως ο υποψήφιος. Το πιο συνήθως είναι κάποια διάφορα μεζεδάκια, κάποια διάφορα εδέσματα, αναψυκτικά, νερά, κρασί στο τραπέζι, ίσως και κάποια μπουκάλια ουίσκι, κάποιο ποτό ή κάποιο κοκτέιλ για πιο μετά, για μια ελαφρή και χαλαρή συζήτηση. Έτσι πάει περίπου, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών το μενού. Τους προσέχουν δηλαδή τους ψηφοφόρους, γιατί είναι πλούσιο το μενού και σε δύσκολους καιρούς. Οπότε και εσείς από την πλευρά σας, φαντάζομαι, κάνετε ό,τι μπορείτε για την εξυπηρέτηση. Βέβαια, προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε μια αξιοπρεπή στάση για χαμηλές τιμές. Με 20 ευρώ, οποιοδήποτε υποψήφιος μπορεί σε κάποια από τα καταστήματά μας να έχει μια πλήρη
Στην Αθήνα βέβαια γνωρίζω περιπτώσεις τι κοκτέιλ και τι μεζέ, ένα καφέ πληρώνουν, φωνάζουν 100 άτομα, δίνουν 300 ευρώ. Μην το γελάτε, έτσι είναι. Στην Αθήνα έτσι τη βγάζουν οι υπόψη. Κάποιου μεζέδε, κάποια ποικιλία, κάποια. Ναι, εδώ πέρα είναι η κριτική φιλοξενία. Είναι η μεσογειακή διατροφή εκεί με του μεζέδε. Λοιπόν, την καλησπέρα μα, κύριε Γλαψινέ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν.